είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί επιτέλους γίνεται κάτι που άργησε αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ενωνόμαστε διανομής και μισθωτοί και εργαζόμενοι με μπλοκάκι και e-food και walk και box. Το πράγμα έχει καταντήσει αστείο. Βλέπουμε εδώ και 2 χρόνια συνεχώς ασταμάτητες μειώσεις. Είμαστε άνθρωποι, όχι αριθμοί. Καλούμε κάθε εργαζόμενο το Σάββατο να συμμετέχει κι αυτός, αν θέλει, στα συλλαλητήρια της ΔΕΘ. Έχουμε φτάσει έως εδώ και μην παρέχει. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Η επικινδυνότητα της εργασίας μας δεν πληρώνεται. Δεν έχουμε κανένα επίδομα επί αυτού. Έχουμε βρει δύναμη γιατί δεν έχει να χωρίσει κανένας διανομέας τίποτα με έναν άλλον. Δεν παίρνει ο ένας τα λεφτά του άλλου. Οπότε ενωνόμαστε. Ξεκινήσαμε να ενωνόμαστε ακόμα περισσότεροι γιατί θέλουμε να το φτάσουμε μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Τα αιτήματά μας είναι σοβαρά και δίκαια. Εκπέμπουμε, το Σωματείο E-Food Θεσσαλονίκης εκπέμπει πανελλαδικά. Επιδιώκουμε να δώσουμε τροφή και για νέα σωματεία να δημιουργηθούν και να περισσέψουν δυνάμεις και περισσότεροι να έρθουν στη μάχη. Κανείς δεν περισσεύει μαζί με το λαό γιατί έχουμε πάρα πολλά να νικήσουμε. Ζητάμε για τους μισθωτούς αύξηση στο βασικό μισθό, επίδομα κινητής τηλεφωνίας 20 με 25 ευρώ και επίδομα γάμου 10% που συμβαίνει να πραγματοποιείται το επίδομα γάμου παντού και σε εμάς να μην γίνεται. Για τους freelancers, τους διανομής με μπλοκάκι, ζητούμε να υπάρξει ξανά επαναφορά τιμοκατάλογου. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό γιατί τις τιμές έχουν καταντήσει χρηματιστήριο. Η επαναφορά τιμοκαταλόγου με αυξημένες τις τιμές μέσα σε αυτόν κατά 30% θα διασφαλίσει ότι θα μπορούμε να εργαζόμαστε. Βλέπουμε συναδέρφους μας να πηγαίνουν Νορβηγία, Γερμανία, οικοδομή, να γυρνάνε πίσω στα άλλα μαγαζιά για ένσημα. Μας εξωθούν σε παρέτηση. Εμείς θα κάνουμε τώρα αυτή τη δήλωση και θα φτάσει στην Ελλάδα όσο μπορούμε περισσότερο. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Έχουμε ζωή, θέλουμε να τη ζούμε με αξιοπρέπεια. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας ήταν πάρα πολύ σοβαρό το οποίο αναδείχθηκε και εμείς παίρνουμε δύναμη από αυτό. Όλοι οι εργαζόμενοι και αυτοί στα κανάλια και οι άνθρωποι με την πνευματική εργασία και με τη χειρονακτική, εμείς παράγουμε και όλο και λιγότερα παίρνουμε. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους γιατί δεν είναι μόνο τα μισθολογικά. Έχουν σχέση και το επίπεδο της ακρίβειας. Μας ροκανίζει όλους το εισόδημα. Αυτό πρέπει να μπει ένα φρένο και δεν φτάνει ένας άνθρωπος, ένα σωματείο, μια Θεσσαλονίκη. Πρέπει να υπάρξει πανελλαδική δράση, ένωση μαζί με όλους τους εργαζόμενους της Ελλάδας. Έχουμε πρόβλημα και με την φορολογία. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι για μας φορολογιστία. Έχει αρχίσει να εκφράζεται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα, ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και όχι μόνο για τη δικιά μας δουλειά και για άλλες. Αυτό είναι κάτι εγκληματικό. Δεν βγαίνουμε άλλο και αυτό είναι η αρχή. Το κάνουμε ξεκάθαρο σε όλους, να το μάθουν όλοι ότι μας έχουν φέρει ως εδώ. Σήμερα εδώ πέρα έχουμε μία συγκέντρωση προειδοποιητική, θα έλεγα, διανομέων και από τις δύο μεγάλες πλατφόρμες, αλλά και από καταστήματα, αλλά κυρίως από τις δύο μεγάλες πλατφόρμες, η Food και Volt, κατόπιν συνεννόησης των σωματείων. Διεκδικούμε αυξήσεις στο μισθό και στα δύο καθεστώτα εργασίας, και στους μισθωτούς δηλαδή, και στους λεγόμενους αποκαλούμενους ελεύθερους επαγγελματίες που με τον νόμο Χατζηδάκη το κράτος εφάρμοσε στη διανομή το freelancing που λέμε και τα δύο μοντέλα εργασίας. Το παράδοξο είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις στους μισθούς μας.